Πολλά πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά στον ύπνο συχνά αποκτούν μια διάσταση παθολογική. Οι πιο συχνές διαταραχές στον ύπνο βγαίνουν μέσα από αυτά τα φυσιολογικά γεγονότα. Δηλαδή, η αναπνοή στον ύπνο σε έναν άνθρωπο μπορεί να δυσχεραίνει, να είναι πιο δύσκολη στον ύπνο και να δυσχεραίνει την εξέλιξη της νύχτας. Αυτό όμως ποσοτικά κάποιες στιγμές μπορεί να είναι ανεκτό πολύ και να εξελίσσεται μια βραδιά χωρίς επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά, αλλά κάποιες στιγμές, μόνο με μια απλή κίνηση, παραδείγματος χάρη να πιω λίγο περισσότερο το βράδυ ή να φάω ένα πιο βαρύ φαγητό, αυτό μπορεί να κάνει πιο δύσκολη τη νύχτα μου και κάτι το οποίο πριν ήταν φυσιολογικό, όπως το να κάνω λίγες άπνες ή να ροχαλίζω λιγάκι, το βράδυ εκείνο μπορεί να αποκτήσει μια παθολογική διάσταση. Να ροχαλίσω περισσότερο, να κάνω συχνά ξυπνήματα, να κάνω περισσότερες άπνες και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν συχνά, όταν μιλάμε για παθολογία στον ύπνο, μιλάμε για μια μετατροπή της φυσιολογικής εξέλιξης της νύχτας μας προς παθολογική. Παρ' όλα αυτά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν μόνιμα πια προβλήματα, τα οποία θα είναι πια σαφή παθολογία κατά τη διάρκεια της νύχτας και του ύπνου, όπως είναι οι διαταραχές αναπνοής, η αποφρακτική άπνοια δηλαδή στον ύπνο, που είναι μια κατά κάποιο τρόπο διαταραχή της κοινωνίας μας, του τρόπου ζωής μας, τον τρόπο που επιλέγουμε να κινούμαστε, να τρώμε, να καταλήγουμε τελικά στο κρεβάτι μας. Συνδέεται πολύ με την παχυσαρκία, με το ζαχαρώδη διαβήτη και με τα άλλα προβλήματα που έχει ο τρόπος ζωής μας. Πολύ συχνή επίσης διαταραχή στον ύπνο είναι η αϊπνία, που σημαίνει ότι είτε θα δυσκολεύομαι να ξεκινήσω τον ύπνο μου, είτε θα αντιλαμβάνομαι, θα βιώνω τον ύπνο μου ως κάτι παθολογικό, ότι δεν εξελίσσεται φυσιολογικά, έχω μια κακή ποιότητα ύπνου. Και αυτό είναι πολύ συχνή, ιδιαίτερα στις μέρες μας που το άγχος έχει αυξηθεί και το άγχος πολύ συχνά βγαίνει το βράδυ στον ύπνο μας. Έτσι θα έλεγα ότι οι δύο πιο συχνές παθολογικές καταστάσεις που βγαίνουν μέσα από φυσιολογικές λειτουργίες είναι η αϊπνία και οι διαταραχές αναπνοής στον ύπνο. Θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό. Και λέω ειδικό γιατί έχει αλλάξει το κλίμα στην ιατρική. Οι γιατροί είναι ενήμεροι για την πλειονότητα των υπνικών διαταραχών, δηλαδή για την αποφρακτική άπνοια, για την αϊπνία. Είναι ενήμεροι ακόμα και για πιο ειδικές οντότητες, όπως είναι το σύνδρομο των ανήσυχων άκρων, οι παραϊπνίες στα παιδιά, η υπνοβασία κλπ. Αλλά επειδή πια έχουμε την ευχέρεια στην Ελλάδα να έχουμε εξειδικευμένους γιατρούς στις διαταραχές του ύπνου, νομίζω ότι πρέπει να προσφέρουμε αυτή την εξειδίκευση στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στον ύπνο. Και μάλιστα μια εξειδίκευση η οποία δεν είναι τόσο εύκολη, αποκτιέται μέσα σε ειδικούς χώρους μετά από ειδική εκπαίδευση. Και από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα ένας άνθρωπος να αντιμετωπιστεί από ειδικό, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται πια εξειδικευμένο προσωπικό η αντιμετώπιση του. Συχνούς σπασμούς σημαίνει μια κινητικότητα παθολογική στον ύπνο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και ιδιαίτερα του ύπνου, αισθανόμαστε ότι το σώμα μας δεν κινείται σίγουρα όσο εκείνη την ημέρα. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Όταν μπαίνουμε σε ύπνο, είμαστε σε μια φάση που συμπεριφορικά έχει λατωθεί σημαντικά η κινητικότητά μας και επιτρέπεται μόνο να έχουμε κάποια ήπια τεινάγματα ή να γυρίσουμε στο κρεβάτι. Έτσι λοιπόν, κάποια τεινάγματα, ιδιαίτερα στην αρχή του ύπνου, επιτρέπονται. Είναι κάτι το οποίο το βιώνει σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων και μπορεί να συμβαίνει χωρίς να έχει καμία επίπτωση και χωρίς να μας ανησυχήσει καθόλου. Τα πράγματα αποκτούν παθολογική διάσταση όταν ένας άνθρωπος τεινάζεται πολύ έντονα ή ποσοτικά πια αυτό το τίναγμα γίνει με τέτοια συχνότητα που παρεμβαίνει στον ύπνο του. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για τεινάγματα των ποδιών, που είναι το πιο συχνό φαινόμενο, κινητικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της νύχτας, που τα πόδια μπορεί συνέχεια να είναι σε μια δραστηριότητα, που παρόλο που ο άνθρωπος κοιμάται, τα πόδια συνεχίζουν από κάτω να δουλεύουν. Και αυτό μπορεί να προκαλεί κατακριματισμό του ύπνου, δηλαδή να χαλάει την ποιότητα του ύπνου του ανθρώπου και να τον ξυπνάει ακόμα. Αυτό το φαινόμενο γίνεται σε διάφορες καταστάσεις, στο να έχω τεινάγματα στα πόδια. Μπορεί να γίνεται εξαιτίας του ότι μου λείπει ο σίδηρος. Μπορεί να γίνεται εξαιτίας του ότι έλαβα κάποια φάρμακα, παίρνω κάποια φάρμακα τα οποία προκαλούν το φαινόμενο αυτό. Μπορεί να συνοδεύει διάφορες διαταραχές όπως είναι το σύνδρομο ανήσυχων άκρων και το καθεξής. Δυστυχώς, ναι. Εδώ πέρα μπαίνουμε στο κομμάτι που λέγεται παραϊπνίες, παθολογικές συμπεριφορές στον ύπνο, που γίνονται
είτε στο στάδιο των βραδέων κυμάτων, εκεί πέρα που κοιμόμαστε βαριά και δύσκολα αφυπνιζόμαστε, όμως κάποιοι άνθρωποι έχουν την προδιάθεση ένα κομμάτι του εγκεφάλου να αφυπνίζεται κάτω από ένα ερέθισμα αφύπνισης και ένα άλλο κομμάτι να συνεχίζει να κοιμάται. Έτσι έχουμε ένα εγκέφαλο που έχει χωριστεί ουσιαστικά στα δύο. Ένας εγκέφαλος που κοιμάται και δεν χαράζω τίποτα στη μνήμη μου και ένας εγκέφαλος ο οποίος λειτουργεί και μπορεί να κάνω κινητικά φαινόμενα διάφορα, ποικίλης δραστηριότητας με την έννοια του ότι μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, μπορώ να κατεβώ από τις σκάλες, μπορώ να βγω έξω, μπορώ να μαγειρέψω, μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα τα οποία μην με βάζουν σε κίνδυνο, αλλά απ' την άλλη όμως ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που πάσχουν από αυτές τις παραϋπνίες μπορεί να μπαίνουν σε βίαιες συμπεριφορές, να αισθάνονται ότι κάποιος καταδιώκει, να αισθάνονται ότι πραγματικά υπάρχει ένα κίνδυνο στο γύρο τους, από το οποίο πρέπει να αποφύγουν. Και εκεί πέρα είναι που συχνά καταλήγουμε σε αυτοτραυματισμούς. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτυπήσει πάνω σε αντικείμενα που βρίσκονται στο δωμάτιό τους, έχουν περάσει από τζαμαρία, έχουν χτυπήσει πάνω στον τοίχο την ώρα που τρέξανε να φύγουν από κάτι που δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που τους απειλούσε. Έτσι, οι παραϋπνίες στο στάδιο βραδέων κυμάτων δυστυχώς μπορούν να καταλήξουν σε αυτοτραυματισμό ή σε τραυματισμό του ανθρώπου που είναι δίπλα μας και ο οποίος συχνά θα προσπαθήσει να μας ξυπνήσει. Και αυτό πρέπει να είναι μια γνώση, ότι όταν ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια παραϋπνία, δεν πρέπει να τον ξυπνήσουμε, μόνο και μόνο γιατί μπορεί να γίνει βίος εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να αισθανθεί ότι απειλείται και να μπει σε δραστηριότητες επιθετικές χωρίς ο ίδιος άνθρωπος να το θέλει. Υπάρχουν ακόμα δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με το ονειρικό περιεχόμενο για τις οποίες είπαμε και λίγα πράγματα πριν. Σε αυτές τις δραστηριότητες οι άνθρωποι συνήθως βλέπουν ότι αμήνονται, δέχονται επίθεση από κάποιον, μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι ζώο, οτιδήποτε, και εκείνη τη στιγμή μπαίνουν σε άμυνα. Πάνω σε αυτή την άμυνα, αν πάνε να επιτεθούν και αυτοί με μια αμυντική διάθεση πάντα, τότε μπορεί πραγματικά να χτυπήσουν τον διπλανό τους, τον άνθρωπο που κοιμάται στο διπλανό κρεβάτι, και τότε συνήθως έχουμε τον τραυματισμό του διπλανού, του ανθρώπου που κοιμάται δίπλα μας. Είναι και αυτό μέσα στον ύπνο μας, μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ανεξάρτητα το αν είναι φιλήσικος κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αν εκφράζει επιθετική συμπεριφορά.